Ένα λογιστικό λάθος αποτέλεσε την αιτία για να μείνουν εκτός αποζημιώσεων οι επαγγελματίες αλλοί στο Ηράκλειο από το πρόγραμμα ΕΠΑΛ 319. Η αδικία, όπως εξηγούν, συνεχίστηκε όταν παρά την ένσταση που έκαναν και αφού το λάθος διορθώθηκε, η αίτησή τους απορρίφθηκε και πάλι από την πλατφόρμα. Έχουμε κάνει και την ένσταση, η οποία ήταν, να σας πω και ότι ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με το Υπουργείο, ώστε να μην γίνει ξανά κανένα άλλο λάθος. Οι αιτήσεις φτιάχτηκαν εξ αρχής, αποστάλθηκαν στο Υπουργείο, όλες είναι εντάξει, πεντακάθαρες, λευκές, και εφόσον έχουμε το OK εμείς από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ότι είμαστε δικαιούχοι, απαιτούμε αυτή τη στιγμή να δικαιωθούμε, διότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλη μία αδικία εις βάρος του κλάδου μας. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιβανό, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, με τους ψαράδες να βρίσκονται στην αναμονή για μία επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Θεοφίλου σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα περίπου. Το έχω κρατήσει το μήνυμά του. Μου λέει και σήμερα την ίνστατη στιγμή με τους αρμόδιους θα προσπαθήσω να ενταχθούν και αυτοί οι αλλοί μέσα. Σήμερα που μιλάμε. Θα περιμένω μια απάντηση. Δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Εκτός από τις αποζημιώσεις, τα προβλήματα, όπως τονίζουν οι αλλοί, είναι πολλά. Με τον κλάδο να βιώνει δραματικές καταστάσεις. Έχουμε γίνει επέτες. Το πετρέλαιο έχει πάει εκεί στα ύψη. Το πληρώνουμε 2 ευρώ το λίτρο. Δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Τα αλλιεύματα έχουν μειωθεί κατά 70-80%. Και ξέρετε τι με πληγώνει εμένα σε αυτή τη χώρα που είναι παράκτη. Έχουμε τη μεγαλύτερη παράκτια ζώνη. Και φυλάνε τα σύνορα όλοι παράκτη, όλα τα νησιά γύρω της Ελλάδος. Ότι έχουμε τόσα υπουργεία που ασχολούνται για εμάς, χωρίς εμάς. Μόνιμο εφιάλτη για τους αλλοίς αποτελούν οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται και στις θάλασσες της Κρήτης. Την ανάγκη να βρεθεί μια λύση πριν η εξάπλωσή τους γίνει ανεξέλεγκτη, τονίζουν οι ψαράδες, δείχνοντας το παράδειγμα της Κύπρου, όπου οι λαγοκέφαλοι επικηρύχθηκαν με κίνητρο 3 ευρώ το κιλό. Οι λαγοκέφαλοι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, έχει βγάλει γλώσσα μου μαλλιά τώρα και 10 χρόνια να φωνάζω σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Από ό,τι βλέπετε δεν δίνει και κανείς σημασία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με τα ψάρια αυτά, ζημιά στα εργαλεία τους, παγωμένα ψάρια, δηλαδή είναι καταστροφή. Σημαίνα δίθια, έχουμε δει σκοινιά κομμένα, λες είναι μαρούλι.